Καλό απόγευμα σε όλους. Μαζί και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το Syn News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας συνάντηση με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από το χώρο της πανδημίας. Δύο δωρεάν self-test θα μπορούν να προμηθευτούν το επόμενο διάστημα οι πολίτες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού μέσα στις γιορτές. Το ένα self-test πρέπει να γίνει κοντά στις γιορτές και το άλλο μετά την Πρωτοχρονιά. Υπενθυμίζεται πως χθες είχε κυκλοφορήσει ευρέως πληροφορία πως ακόμα και οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να κάνουν rapid test για να επισκεφθούν κάποιο χώρο διασκέδασης μέσα στις γιορτές. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Υπουργικού Συμβουλίου, νέα μέτρα αναμένεται να πάρθουν από το 2022 και μετά και αφού αξιολογηθεί ο κίνδυνος της μετάλλαξης όμικρον. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα σχολεία υποστηρίζοντας πως δεν θα υπάρχουν αλλαγές στο σχεδιασμό λειτουργίας τους. Καθώς λοιπόν εδώ πέρα τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε ύφεση και σε διαρκή καθοδική πορεία, είναι μια ύφεση της τάξης του 40% σε σχέση με τα κρούσματα του προηγούμενου κύματος, ο στόχος μας για τις επόμενες εβδομάδες είναι διπλός. Από τη μία πλευρά να καθυστερήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, την εξάπλωση της νέας παραλλαγής, που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει. Από την άλλη, να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στο χρόνο για να θωρακιστούμε όλοι, κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, ανταποκρίνονται και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ήδη παραπάνω από 4 εκατομμύρια, 7 στους 10 δικαιούχους, έσπευσαν να κάνουν ή να κλείσουν ραντεβού για την ενισχυτική δόση. Και σχεδόν 150.000 συμπολίτες μας άνω των 60, οι πιο ευάλωτοι δηλαδή, έχουν κλείσει ραντεβού τον τελευταίο μήνα ή έκαναν την πρώτη δόση. Και είναι μια απάντηση σε όλους όσους είχαν αμφισβητήσει την υποχρεωτικότητα σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Έτσι, η ομάδα αυτή των άνω των 60 προσεγγίζει πια τα ποσοστά εμβολιασμού της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και κάτι το οποίο πρέπει να ενταθεί. Από τη νέα αυτή μάχη της υγείας απουσιάζει δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη στον κόσμο που αντί για λύσεις απέναντι στην κοινή απειλή θυμήθηκε ξαφνικά τις εκλογές για να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα. Είναι το τέλος ενός κατήφορου για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως καταψήφισε σχεδόν όλες τις πολιτικές κατά της πανδημίας. Πάντα απέναντι σε ό,τι ενώνει και πάντα κοντά σε ό,τι διχάζει. Και ειλικρινά λυπάμαι για ένα κόμμα που σε αντίθεση με όσα έλεγε ο αρχηγός του πριν από λίγο καιρό, επιλέγει να γίνει συνειδητός υπονομευτής της χώρας. Απέρριπτε τις κάλπες όταν η πανδημία υποχωρούσε και τη ζητάει τώρα που η όμικρον επιτίθεται. Κρίμα. Όμως η υγεία των Ελλήνων είναι πάνω από κόμματα και από τις διαφορές τους, γι' αυτό και πιστεύω ότι οι πολίτες αδιαφορούν τελικά για όσους αδιαφορούν για το κοινό καλό. Στους πολίτες, λοιπόν, απευθυνόμαστε και σήμερα με ένα σχέδιο δύο φάσεων. Με πρώτο βήμα, να περάσουμε με ασφάλεια τις γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα. Και σίγουρα, αυτήν την περίοδο, όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι οι εμβολιασμένοι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε self-test. Ενώ θα γίνονται παντού, θα συνεχίσουν να γίνονται παντού, οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας. Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευθώ όλους. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα 2 δωρεάν self-test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με τη σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί αμέσως πριν κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δε δεύτερο
αμέσως μετά την πρωτοχρονιά και ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν ιδίως πριν από τις γιορταστικές μαζικές συναθρήσεις. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα τρία στούντιο που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Δυτική Μακεδονία και τον Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τη Θεσσαλονίκη, το Δίον και την Κεντρική Μακεδονία, τη Δήμητρα Μακρύ. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα και από μένα. Την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Σέντερ, την Καβάλα και τον Νίκο το Σπιτσέρι. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Και στην κουβέντα μας, βέβαια, θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Εντρικής Υπηρεσίας του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερών, τον κύριο Δημήτρη Μπαλαξή. Καλησπέρα, γιατρέ. Σας ευχαριστώ θερμά που από τον πολύτιμο χρόνο σας είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς. Πώς εξελίσσεται η πανδημία, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Έχουμε ακόμη, δεχόμαστε πίεση, αλλά έχουμε κάποια σημάδια, έχουμε κάποια μείωση στον αριθμό των νοσηλευωμένων, καταρχάς. Έχουν μειωθεί και οι διασωληνωμένοι ασθενείς, οπότε φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια ύφεση. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ανέκυψαν και το τελευταίο διάστημα, υστερούν τα περιφερειακά νοσοκομεία σε σχέση με τα νοσοκομεία της Νοτιού Ελλάδος και ιδιαίτερα των Αθηνών? Δεν νομίζω ότι υστερούν, δεν έχουμε καμία υστέρηση. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι εξοπλισμένες πλήρως και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν νομίζω ότι υστερούν τα νοσοκομεία τα δικά μας, τουλάχιστον για το δικό μου μπορώ να μιλήσω, σε σχέση με τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά νοσοκομεία της Νοτιού Ελλάδος. Ναι. Τα αποτελέσματα που έχουμε από το Νομαρχιακό Νοσοκομείο των Σερών. Προσφάτως είχαμε παίξει και ένα ρεπορτάζ με μια συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί, όπου φαινότανε βάσει των δηλώσεων, αν κάνω λάθος διορθώστε με, από τους τρεις που νοσηλεύουμε, τον έναν τον χάνουμε. Όχι, ίσως δεν λέτε σε διατύπωση, αλλά να ξέρετε ότι μέχρι τώρα πλησιάζουμε παραλίγα άτομα τα 600 από την αρχή της πανδημίας. Είναι ένας μεγάλος αριθμός θανόντων, αλλά αυτό έχει άμεση συσχέτιση με τον αριθμό των εμβολιαζομένων. Όπως ξέρετε ότι η περιοχή μας και όπως άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος υστερούν σε ποσοστά εμβολιασμού. Γιατρέ, να μας δώσετε λιγάκι σε αυτό που λέτε, λίγο πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, από αυτούς χάσαμε, πόσους χάσαμε, είπατε, 600? Παρά 5-6 άτομα θα συμπληρώσουμε τις 600. Χάσαμε 600 δηλαδή, συνανθρώπους μας. Περίπου. Περίπου. Πόσοι από αυτούς ήταν ανεμβολίαστοι? Η συντριπτική πλειοψηφία. Το πάνω από 90%. Μάλιστα. Αυτοί που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, πάνω από 90% είναι ανεμβολίαστοι. Πρέπει να ξέρετε ότι η αιτία των δεινών που περνάμε είναι ο χαμηλός αριθμός εμβολιασμού. Στα ανεμβολίαστα άτομα βρίσκει έδαφος ο ιός και ας με επιτραπεί η φράση κάνει πάρτι. Εκεί αναπτύσσεται, εκεί θα κάνει και τις μεταλλάξεις. Οπότε αν γίνονται σοβαρές μεταλλάξεις, πάντα αυτού και από την αρχή πάλι. Ναι. Καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Από τους 600 που χάσαμε, πόσους χάσαμε μέσα σε ΜΕΘ και πόσους χάσαμε έξω από τη ΜΕΘ? Ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά οι περισσότεροι χάθηκαν εκτός ΜΕΘ. Εκτός ΜΕΘ οι περισσότεροι. Εάν είχαμε περισσότερα κρεβάτια, κρεβάτια, θα σώζαμε κάποιους από αυτούς? Όχι, γιατί τα άτομα τα οποία φύγανε σε απλές κλίνες ήταν κυρίως υπερήλικα άτομα με πάρα πολλά υποκείμενα προβλήματα που δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε τίποτα, να ξέρετε. Ανεβολία στους νέους χάσαμε εκτός ΜΕΘ ή μέσα στις ΜΕΘ? Ελάχιστος, ναι, χάσαμε. Χάσαμε και ελάχιστος νέους. Μάλιστα. Ευτυχώς ελάχιστος. Ναι, ναι. Πάω στους συναδέλφους να ξεκινήσω από Επειδή με ζητούν και από άλλα, μπορείτε λίγο. Θα είμαστε σύντομοι, γιατρέ, θα είμαστε σύντομοι. Γιατί πραγματικά έχω σε αναμονή πολύ, πολύ κόσμο. Έχετε δίκιο. Ναι. Πάμε λιγάκι στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη και στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και γενικότερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Νίκο, και Θράκης. Όπως και πανελλαδικά. Υπάρχει Νίκο, μια ύφεση Νίκο, αυτού εάν δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι. Έντονη αγωνία για την επικείμενη επέλαση της Όμικρον, που στο μεταξύ υπάρχει, δεν έχει ακόμη ανοιχνευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά
είναι βέβαιο ότι θα είναι το νέο, η νέα μεγάλη πρόκληση και υπάρχει μια έντονη ανησυχία για αυτούς τους 400.000 περίπου ανεμβολίαστους άνω των 60 που είναι το κρίσιμο μέγεθος που ξέρει καλά και ο γιατρός ότι φοβάται η κυβέρνηση και η ιατρική κοινότητα. Αν δεν έχουμε κάτι να ρωτήσουμε τον γιατρό, να τον απελευθερώσουμε, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος του. Μια ερώτηση από τον κύριο Χριστόδουλο. Επειδή στο νοσοκομείο σας είχαμε την πρώτη γέννα μιας εγκύου, στην οποία χορηγήθηκαν μονοκλονικά αντισώματα, πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο το οποίο προστίθεται στην εργαλειοθήκη των ιατρών? Καλά, δεν έχουμε ακόμη μεγάλη κλινική εμπειρία, αλλά δύο περιστατικά μέχρι τώρα χορηγήσαμε. Το ένα, αυτό που γέννησε και όλα πήγανε καλά, ήρθε πριν 2-3 εβδομάδες περίπου με συμπτώματα νόσησης COVID, επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και αμέσως εκείνες τις μέρες είχαμε πάρει και την οδηγία ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μονοκλονικά αντισώματα στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Εκμεταλλευτήκαμε λοιπόν την οδηγία, κάναμε μια αίτηση ηλεκτρονικά η οποία πάει σε μια επιτροπή η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη χορήγηση. Εγκρίθηκε η χορήγηση για το περιστατικό μας. Τη στείλαμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως ξέρετε τα μονοκλονικά χορηγούνται μόνο σε 10 νοσοκομεία στην Ελλάδα. Έκανε τη θεραπεία της, την μετέπειτα παρακολούθηση την αναλάβαμε εμείς. Είχε μια πολύ καλή πορεία μετά τη χορήγηση των μονοκλονικών. Σε μία-δύο μέρες ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων, δηλαδή πυρετού και του βήχα που είχε. Πήγε πολύ καλά μετά τη χορήγηση και χθες γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο παιδί και είναι καλά και η μητέρα και το πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Πιστεύω ότι και το άλλο περιστατικό μας θα εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα όπλο επιπλέον για να πολεμήσουμε αυτή την νόσο στις έγκυες, ο οποίος είναι πιο ευάλωτος από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως. Η χορήγηση των μονοκλονικών πρέπει να γίνει στην αρχή της νόσησης. Μετά δεν χορηγούνται. Άρα, αν έχουν συμπτωματολογία, να προσέλθουν και εφόσον βάλουμε τη διάγνωση, θα τις βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και προληπτικά να εμβολιάζονται, γιατρέ. Προφανώς. Ναι, αλλά σε αυτό τον τομέα έχουμε κατευθυνθεί. Ναι, αλλά στα αρχικά στάδια της νόσησης, γιατρέ, όταν παίρνουμε τηλέφωνο τον ιωδή, μιλάμε στο νοσοκομείο, μας λένε καθίστε στο σπίτι, δείτε λίγο την εξέλιξη και μετά έλατε στο νοσοκομείο. Να κάνουν ένα rapid test, το πιο απλό. Ναι, όχι, λέω τι μας λέει ο ιωδή. Καθίστε πρώτα στο σπίτι. Σύμφωνοι, αλλά ας κάνουν ένα τεστ. Μέχρι πότε είναι η κρίσιμη ημέρα που πρέπει κανείς να πάει στο νοσοκομείο ή αν χρειαστεί? Όταν εμφανίζει συμπτώματα, την πρώτη δεύτερη μέρα να πάει. Να διαγνωστεί νόσος, καταλάβατε αυτό. Μα όταν γίνεται η διάγνωση από τον ιωδή μας, λένε καθίστε στο σπίτι. Και σήμερα δεν είναι περιοριζόμαστε μόνο εδώ. Πάει σε ένα φαρμακείο, κάνει ένα rapid με 5-10 ευρώ και βλέπει αν είναι θετική ή όχι. Καταλάβατε. Είναι εύκολα τα πράγματα τώρα. Από τη στιγμή που θα νοσήσουμε, ποιες είναι οι κρίσιμες ημέρες που αν πάρουμε? Πρέπει να γίνει τις πρώτες μέρες. Στο πρώτο πενθήμερο πρέπει να ξεκινήσουμε. Στο πρώτο πενθήμερο. Θεραπεία. Καλύτερα στο πρώτο τριήμερο. Ναι, αλλά και ο ιωδή μας λέει καθίστε στο σπίτι το πρώτο τριήμερο μαζί μου με θετική. Εγώ τώρα εκτός από τον ιωδή ας αναλάβουμε και μια πρωτοβουλία. Έχει εμπειρία. Στον καιρό της πανδημίας που ζούμε, πάμε στο φαρμακείο της γειτονιάς, κάνουμε το rapid test και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι η Δήμητρα Μακρύ, το γιατρό, για να τον απελευθερώσουμε επειδή... Κάτι πολύ πολύ σύντομο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ κάνουν μόνο σε ένα σημείο στις αίρες rapid test. Αυτό έχει επηρεάσει την αύξηση ή τη μείωση του υλικού φορτίου στην περιοχή των Σερών? Σίγουρα όσο περισσότερα δείγματα εξετάζουμε, τόσο καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση υπάρχει, τι κατάσταση επικρατεί στην περιοχή που γίνεται η εξέταση. Όσο μεγαλύτερο αριθμό κάνουμε, έχουμε καλύτερη εικόνα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Να είμαστε γεροί, γιατρέ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το θέμα της πανδημίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα επιδόματα, με τις ενισχύσεις, με τους συνταξιούχους μας. Βλέπουμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.
Μέχρι και σήμερα οφείλουν οι εργοδότες να καταβάλουν το φετινό δώρο Χριστουγέννου στους μισθωτούς του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα. Η υποχρέωση αυτή αφορά τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Επιπλέον σήμερα καταβάλλεται σε 61.000 εργατοτεχνίτες οικοδόμους το αδειοδωρώσιμο του 2021. Η καταβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίσωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου. Επιπλέον, με εμβόλυμη πληρωμή την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα σε 830.000 χαμηλοσυνταξιούχους των 600 ευρώ. Το επίδομα ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά δικαιούχο. Υπάρχει προσάυξηση κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Να δούμε τώρα τις εξέλιξεις που έχουμε για τους συνταξιούχους μας με τον πρόεδρο των συνταξιούχων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, τον κύριο Αναστάσιο Δημάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είχατε μία συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι νεότερο υπάρχει από το πλαίσιο της διεκδίκησης? Θα σας πω, αλλά πρώτα μέρες που είναι, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους συνταξιούχους. Θέλω να τους ευχηθώ να έχουμε υγεία, ευτυχία και κουράγιο, θα έλεγα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά για μας. Πριν έρθω να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα κάνω μια ρητορική ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Θέλω να μου πείτε και εσείς, αν ξέρετε, μια κυβέρνηση στο παρελθόν που από το πρώτο δεκάμηνο έκοψε εισόδημα από κάποια κοινωνική ομάδα, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, μας έκοψε το πρώτο δεκάμηνο του 2020, μας έκοψε 1,1 δις, που ήταν η 13η σύνταξη και που είχε προϋπολογιστεί να δοθεί το 2020. Είμαστε λοιπόν η μόνη κοινωνική ομάδα που με το καλημέρα της κυβέρνησης χάσαμε 1,1 δις εισόδημα, και αυτό παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις ότι η 13η σύνταξη θα δινόταν και στο μέλλον, όπως λέει και ο νόμος ο σχετικός, ο 4611 άρθρο 120, τον οποίο ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Καμία άλλη κυβέρνηση, και μάλιστα αυτό έγινε πριν την πανδημία του κορονοϊού, για να μην έχουμε και αυτές τις δικαιολογίες ότι να λόγω των καταστάσεων κτλ. Έπρεπε να κόψουμε από κάπου εισόδημα. Γιατί κόπηκε αυτό το εισόδημα, για να τα τζογάρουν σε φανς τα χρήματα αυτά, ή γιατί υπήρχαν άλλοι λόγοι? Τι σας είπε το Υπουργείο, τι σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας? Ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε το εξής. Μας είπε ότι ουδέποτε εμείς είπαμε ότι θα δώσουμε την 13η σύνταξη. Όταν κατέβηκε το νομοσχέδιο επί ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, είχε ψηφιστεί, δεν είχε ψηφιστεί? Βεβαίως, είχε ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από όλα τα κόμματα είχε ψηφιστεί. Και μάλιστα λέει στο άρθρο 120, θα καταβάλλεται, λέει, εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους. Κάθε έτους. Επίσης, η απάντησή μας στον κύριο Σταϊκούρα ήταν η εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, 4-5 μήνες πόσο είναι που ήταν πρωθυπουργός, στην έκθεση λοιπόν του 19, το Σεπτέμβριο του 19, είπε ότι εγώ θα τη δώσω τη 13η σύνταξη. Και μάλιστα μπήκε και στον προϋπολογισμό του 2020 το σχετικό κονδύλι για να δοθεί η 13η σύνταξη. Επομένως, κύριε Σταϊκούρα, τι μας λέτε ότι ψηφίστηκε για μία χρονιά η 13η σύνταξη? Και όταν την καταργήσατε τη 13η σύνταξη με το άρθρο 47, είπατε ότι αυτά τα λεφτά θα τα πάρουμε από την 13η σύνταξη, το 1,1 δις, με αυτά θα καλύψουμε τα 220 εκατομμύρια που θέλουμε να καλύψουμε για τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων που γίναν με τον νόμο Κατρούγκαλου, και τα υπόλοιπα λεφτά θα τα διαθέσουμε για, πάλι για θέματα συνταξιούχων. Και επειδή σας είχαν προλάβει οι 1889 και 1890 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας του 2019 και έπρεπε να τα δώσετε αυτά τα λεφτά που αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας από τις παράνομες μειώσεις, περικοπές που γίνανε με τους νόμους του το μνημόνιο. 12 και του, ναι, του 4051 και του 4093, τους νόμους του 12, παίρνετε λοιπόν ό,τι υπόλοιπο έμεινε από αυτά τα λεφτά, κάνετε την πολιτική. Τα πήρατε από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και μικρούς συνταξιούχους και τα δώσατε σε 1.100.000 συνταξιούχους που ήταν πάνω από τα 1.000
ευρώ. Ναι, λέει, τα δώσαμε, λέει, τα πήραμε από τους χαμηλούς συνταξιούχους, τα δώσαμε στους πάνω από 1000 ευρώ, γιατί αυτοί είχαν υποστεί περικοπές. Α, ωραία πολιτική είναι αυτή. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός, ότι μας τα πήρανε αυτά τα λεφτά για να τα χρησιμοποιήσουν και να καλύψουν άλλες. Δηλαδή, μας τα πήραν από τη μία τσέπη, μας τα δώσαν από την άλλη. Όταν όμως μας δίνουν τα αναδρομικά τώρα από τις παράνομες μειώσεις και περικοπές του, όπως είπαμε, του 40-51 και του 40-93, τα οποία κρίθηκαν παράνομα με την απόφαση 2084. Τα κρίθηκαν, τέλος πάντων, το 2015. Λοιπόν, και ενώ υπάρχει ο νόμος 42-71 του 2013, ο οποίος λέει ότι αυτά τα λεφτά θα φορολογούνται στην πηγή με 20%, έρχονται με τον νόμο 47-34, άρθρο 34, και λένε ότι αυτά τα λεφτά και μόνο αυτά τα λεφτά θα φορολογηθούν στα έτη τα οποία αποκτήθηκαν. Ενώ ο νόμος 42-71 λέει ότι τα αναδρομικά, τα πάσης φύσεως αναδρομικά από μισθούς ή συντάξεις θα φορολογούνται στην πηγή με 20%. Και αυτό έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και σαν παράδειγμα του βάλαμε ότι η δικαστική, η πανεπιστημιακή και τα ειδικά μισθολόγια το 18, έτσι, τα αναδρομικά τα αντίστοιχα που πήρανε φορολογήθηκανε με 20% στην πηγή. Ναι, λέει, αυτά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και μάλιστα βλέπετε, λέει, στους μεγαλοσυνταξιούχους τους φορολόγησε με... Α, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους φορολόγησε τους μεγαλοσυνταξιούχους με 20% και εσύ έρχεσαι τώρα τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους πας στα εισοδήματα του 15 και του 16, τους βάζεις να κάνουν δηλαδή δήλωση συμπληρωματική για να αυξηθούν τα εισοδήματα για να τους πάρεις κατά μέσο όρο 33%. Αυτή είναι η πολιτική σας για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλαδή από τη μία σας τα δίνει και από την άλλη θα σας τα πάρει πίσω. Ναι, κάπως υπάρχει, έτσι. Υπάρχει λόγος όμως, γιατί όταν τα φορολογεί αυτά τα 700 τόσα εκατομμύρια που έδωσε για να καλύψει τις μειώσεις των συντάξεων πέρυσι τον Οκτώβριο που μας έδωσε, δηλαδή για την κύρια και μόνο σύνταξη. Γιατί αυτός λέει ότι εμείς ερμηνεύσαμε τις αποφάσεις ότι λένε μόνο για την κύρια σύνταξη να σας τα δώσουμε πίσω και όχι για τις επικουρικές και τα δώρα. Βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είναι στα δικαστήρια. Λοιπόν, φορολογεί αυτό το ποσό, ήταν μεγάλο το ποσό αυτό, το φορολογεί αυτό το ποσό, παίρνει τα μισά λεφτά πίσω, τα 441 εκατομμύρια δηλαδή από αυτά που μας έδωσε πέρσι τον Οκτώβριο με τη φορολογία, τα παίρνει πίσω και από αυτά τώρα τα 441 εκατομμύρια θα δώσει 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, των 600 ευρώ που έχουν εισόδημα δηλαδή μέχρι 600 ευρώ τον μήνα, 200, είναι 800.000 αυτοί, θα τους δώσει αυτούς 250 ευρώ σαν κοινωνικό μέρισμα. Όταν νωρίτερα με τη φορολογία και έχει πάρει το 33%. Μας έχει πάρει τα 441 εκατομμύρια και κάνει πολιτική. Δηλαδή, ωραίο, με το 1,1 δις πλήρωσε τις επικουρικές συντάξεις. Πλήρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σε 1 εκατομμύριο, όχι σε όλους, τα πήρε από όλους, αλλά πλήρωσε μόνο σε 1%. Λοιπόν, φορολογεί τώρα αυτά τα λεφτά και με αυτά τα λεφτά πληρώνει 201 εκατομμύρια το κοινωνικό μέρισμα, αυτό που είπε ότι θα δώσει τώρα μόνο σε 800.000 συνταξιούχους, και τον μένουν και 240 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, να καλύψει άλλη τρύπα. Άστε. Τι σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας για τη συνάντηση που είχατε, τι μέλη γενέστε? Όχι, ότι είναι λυμμένη απόφαση της κυβέρνησης, δεν υπάρχει δώρο και δεν υπάρχει ότι θα το ξαναδούμε το θέμα της φορολόγησης των αναδρομικών σας. Ήταν ξεκάθαρος. Μάλιστα. Έτσι. Νίκος Μιτσέρη. Τι να ρωτήσει κανείς, το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν χρήματα για να δοθούν στους συνταξιούχους σε αυτή την συγκυρία? Υπάρχει πανδημία, δοκιμάζει την οικονομία, δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στα αλήθεια πιστεύετε ότι υπάρχουν χρήματα στο κρατικό κορβανάκι και δεν σας δίνονται? Εμείς δεν θέλουμε εξτρά χρήματα. Εμείς θέλουμε αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν νομοθετηθεί, είχαν μπει στον προϋπολογισμό και τα οποία θα συνεχίσουν από ό,τι λένε να ξαναμπαίνουν στον προϋπολογισμό για να καλύπτουν τις μειώσεις από τις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή τα ελλείμματα που θα έχει το Ταμείο των Επικουρικών μας Συντάξεων. Αυτά τα λεφτά θέλουμε. Δεν θέλουμε εμείς, δεν ζητάμε αυξήσεις. Και βέβαια κάτι ακόμη, με την ακρίβεια που έχουμε ουσιαστικά, αυτό το βοήθημα αυτομάτως φεύγει.
Το είπαμε και αυτό. Δηλαδή, αύξηση στο ρεύμα, στη θέρμανση, σε πολλά προϊόντα, πάνω από 50 στον αριθμό, έτσι. Το είπαμε και αυτό στον κύριο Σταϊκούρα και ο κύριος Σταϊκούρας, καλά, ευχαριστώ και για την ερώτηση. Λοιπόν, ο κύριος Σταϊκούρας μας απάντησε ότι για τους συνταξιούχους εφαρμόζουμε άλλες πολιτικές. Και του λέμε ποιες είναι αυτές οι πολιτικές, για να ξέρουμε κι εμείς. Λέει, σας μειώσαμε τον ένφια. Ποιον ένφια, λέω, μειώσατε από εμάς? Εμείς έχουμε 40, 50, 60, 70 ακίνητα ή μαζί τα φάγαμε για να κάνουμε 80 ακίνητα? Ποιον ένφια μειώσατε από εμάς? Έχουμε ένα σπιτάκι και αυτό κληρονομιά. Δηλαδή, μας χαρίσατε, μειώσατε και πήραμε 15 ευρώ, μείωση είχαμε. Και μας λέτε τώρα ότι κάνουμε άλλες πολιτικές για εσάς. Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του λέμε, που είπατε προεκλογικά ότι θα την καταργήσετε. Από όλους τους συνταξιούχους. Γιατί δεν την καταργείτε? Την καταργήσατε βέβαια από τον ιδιωτικό τομέα. Από τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους συνταξιούχους δεν την καταργήσατε. Παρόλο ότι κάποιοι υπουργοί σας, κάποιοι βουλευτές σας βγαίνουν από εδώ και από εκεί και αναφέρονται στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Και εδώ δεν μας απάντησε και εγώ βλέπω ότι ούτε και το 2022 θα καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Μάλιστα. Τι να πούμε. Να ευχηθούμε κουράγιο. Να πούμε και με την ακρίβεια που έρχεται, δηλαδή να σταθώ σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Πάτρας, ότι με την ακρίβεια που υπάρχει έτσι και με το ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους θα τους στέλνουμε στο Μαξίμου να τους ταΐσετε, σήμερα τα έλεγε. Τι να πούμε, ξέρω εγώ. Καλές γιορτές να ευχηθούμε, να είμαστε ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε καλά, που μας δώσατε για ακόμη μια φορά τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας, τους συνταξιούχους και βέβαια και με όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Πάμε κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τον Τομεάρχη και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα στους τηλεθέτες. Χρόνια πολλά. Μαζί μας ο Κώστας ο Μαυρίδης από το Φλάς, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το Σέντερ και η Δήμητρα η Μακρύ από το Δίον. Να ξεκινήσουμε με αυτό που προηγήθηκε τις επόμενες ημέρες, τον προϋπολογισμό που αποτελεί τον οδικό χάρτη για το 2022. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, και για τα θέματα που αφορούν εσάς, τις αμυντικές δαπάνες, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ περισσότερο τώρα πανδημία, γιατί έχουμε δύο κρίσεις, την πανδημική και την κρίση ακρίβειας. Αλήθεια είναι. Και θα προκαλούσε το με έκπληξη το γεγονός ότι σε καιρούς πανδημίας, σε καιρούς υγειονομικής κρίσης, έχουμε 820 εκατομμύρια λιγότερα στον προϋπολογισμό της υγείας. Νομίζω ότι είναι το πιο ξεκάθαρα εσφαλμένο χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού. Από εκεί και μετά, άλλο χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού είναι ο πενταπλασιασμός των εξοπλιστικών δαπανών. Και γενικότερα φτάνουν αυτή τη στιγμή συνολικά οι αμυντικές δαπάνες στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσα ήταν δηλαδή το 2009, λίγο πριν από τη χρεοκοπία της χώρας, όταν μάλιστα το καθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας ήταν κατά 25% μεγαλύτερο. Ο εθνικός πλούτος της χώρας μας ήταν τόσο μεγάλος. Είναι προφανές ότι πρέπει να εξοπλιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Από την άλλη μεριά όμως είναι εξίσου προφανές ότι πρέπει να το κάνουμε με προγραμματισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις προτάσεις των επιτελείων και όχι φουσκώνοντας με τέτοιο τρόπο τα έξοδα της χώρας που να κινδυνεύσουμε να βρεθούμε ξανά μπροστά σε οπροπτικές χρεοκοπίες. Με λίγα λόγια,
για να συνοψίσω την κριτική μου. Νομίζω ότι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, εφόσον ακόμα και στο μείζον αυτό ζήτημα της υγείας υποχρηματοδοτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας που κράτησε τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Στο τομέα της δικής μου ευθύνης, της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε μία υπερχρέωση του προϋπολογισμού στο θέμα των εξοπλισμών. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε αυτό να γίνει προγραμματισμένα και πιο ελεγχόμενα και ταυτόχρονα έχουμε μια μείωση του προϋπολογισμού για το Υπουργείο Εξωτερικών που και αυτή δεν βοηθάει στο να έχουμε μια αποτελεσματική διπλωματία ενεργητική που θα προωθεί λύσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όταν πάμε σε υπέρογκους εξοπλισμούς σημαίνει ότι στο διπλωματικό πεδίο δεν τα πάμε καλά και αναγκαζόμαστε να πάμε σε εξοπλισμούς? Η σημαντικότερη αποτροπή γίνεται σε επίπεδο διπλωματικό και στρατιωτικά είναι σημαντική, ειδικά όταν έχουμε απέναντι ένα δύσκολο γείτονα. Όταν όμως βλέπουμε ότι είναι μικρότερος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών και κλάσμα συνολικά του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας, αντιλαμβανόμαστε ότι η στάθμιση που κάνει η κυβέρνηση είναι λαθασμένη. Πρέπει να έχουμε μια ενεργητική διπλωματία που να προωθεί λύσεις. Και φυσικά βοήθεια στο να έχουμε μια τέτοια ενεργητική διπλωματία είναι να έχουμε και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. Όμως ακριβώς επειδή ο σκοπός μας δεν είναι να προωθήσουμε τις θέσεις μας μέσω του πολέμου, αλλά μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα καλά εξοπλισμένο και οικονομικά ανθυρό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρισκόμαστε μπροστά στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση. Μάλιστα. Για να βάλουμε στην κουβέντα τους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τον Κώστα τον Μαυρίδη από τη Δυτική Μακεδονία. Κώστα. Ναι, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα και να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Εννοώ την οικονομική του κρίση, τον διεθνή παράγοντα να τον απομονώνει συνεχώς. Φοβόμαστε ως Ελλάδα, ως χώρα, το να εξωτερικεύσει αυτή την κρίση με ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα? Είναι σύνηθες για την Τουρκία να προσπαθεί να εξάγει τις κρίσεις της στις σχέσεις της με τους γειτονές της. Στο πλαίσιο άλλωστε και μιας πάγιας αναφορετικής στρατηγικής που προβάλλει ισχύ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Φαίνεται όμως ότι από τα σημεία που έχει δώσει και τις εξαγγελίες που έχει ήδη κάνει η γειτονική χώρα, ότι η επόμενη πρόκληση θα γίνει στην Κύπρο και όχι στην Ελλάδα. Ευκολότερο πεδίο η Κύπρος, η περιοχή της Κύπρου. Ναι, ακριβώς επειδή εκεί θέλει να αμφισβητήσει την δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιεί τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές σύμφωνα με την αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει καθορίσει με άλλες χώρες και τα συμβόλαια που έχει με τις αντίστοιχες πολυεθνικές. Όμως εμείς θα πρέπει αφενός να μην υπερτιμούμε το βαθμό απομόνωσης της Τουρκίας. Βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και από χώρες που είχαν σαφώς εχθρική προδιάθεση απέναντί της. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τον διάδοχο των Εμμυράτων να επισκέπτεται την Τουρκία, να προαναγγέλουν, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν, αλλά και μόνο η προαναγγελία είναι σημαντική, συναλλαγές αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που έδωσε μια ανάσα στην πράγματι χυμαζόμενη τουρκική οικονομία. Με την εξαγγελία αυτής της είδησης ανέβηκε 5% το χρηματιστήριο στην Άγκυρα. Αυτά γιατί τα λέω? Διότι, όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της δικής μας πολιτικής η προσπάθεια μέσω της διπλωματίας αφενός να πετύχουμε καταρχάς ύφεση στις σχέσεις μας με την γειτονική τόσο δύσκολη αυτή χώρα και προοπτικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να επιδιώκουμε λύση. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να επιδιώκουμε λύση. Η άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή έχει μια λογική προβολής ισχύως και ακριβώς επειδή πιστεύει ότι στο μέλλον ο σχετισμός δύναμης θα την ευνοεί περισσότερο, κάθε άλλο παραθέλει να συζητήσει σοβαρά μαζί μας. Κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να την σύρουμε στο τραπέζι του διαλόγου, μια που αυτή δεν θέλει να έρθει? Εκεί να σας πω, σαν παράδειγμα, την πρόταση που καταθέσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Ιούνιο, που συζητιόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας
και της Ένωσης μας. Κάτι που το θέλει και η Τουρκία πολύ, το θέλουν όμως και οι χώρες που έχουν συναλλαγές σημαντικές μαζί της. Εκεί, κατά τη γνώμη μας, δεν έπρεπε να το παραχωρήσει δωρεάν αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Έπρεπε να θέσει ως όρο αφενός το να μην επιστρέψει σε επιθετικές κινήσεις η Τουρκία είτε απέναντι στην Ελλάδα είτε απέναντι στην Κύπρο, αλλά και να δεσμευτεί για προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Ούτως ώστε να έχουμε μια δυνατότητα να δούμε, έστω και σε ένα μακρινό ορίζοντα, κάποια προοπτική λύση. Μάλιστα. Δήμητρα Μακρύ από το Διόνο και τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα. Να μείνουμε λίγο στην Τουρκία και να δούμε ποιο αντίκτυπο έχει οι κινήσεις, ποιο αντίκτυπο έχουν οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία αναφορικά και με την Αφρική. Υπό την έννοια ότι είχε μια πολύ μεγάλη αφρικανοτουρκική σύνοδο τις τελευταίες μέρες, εκεί όπου πραγματικά ο Ερντογάν παρουσιάστηκε ως ο προστάτης της Αφρικής και μπήκε μπροστά για να διεκδικήσει γεωγραφική εκπροσώπηση και να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Αφρική. Γιατί θεωρεί ότι είναι, παρόλο τον πληθυσμό της, δεν έχει την σωστή εκπροσώπηση. Τώρα, όλο αυτό και σε συνδυασμό με το τι γίνεται στη Λιβύη, όπου εκεί πραγματικά η Τουρκία μπήκε για να μείνει. Έτσι, δηλαδή να δούμε λιγάκι πόσο δυσκολεύει τη θέση μας και η μείωση, αν θέλουμε, και του προϋπολογισμού αναφορικά με το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν βλέπουμε την Τουρκία, αυτό που είπατε και πριν, να μην είναι τόσο απομονωμένη όσο θέλουμε να είναι. Όπως το λέτε, κυρία Μακρύ, πρώτα-πρώτα να έχουμε υπόψη μας ότι περνάει αυτή τη στιγμή μια δοκιμασία η τουρκική οικονομία, έχει όμως βάθος. Να σας πω σαν χαρακτηριστικό και αυτού που σας έλεγα προηγουμένως, ότι βλέπουν από τη μεριά τους ότι ο σχετισμός δύναμης στο μέλλον ενδεχομένως να είναι θετικός υπέρ τους. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα αυτό δείχνουν. Όταν ανέβηκε ο Ερντογάν στην εξουσία, η σχέση του εθνικού πλούτου των δύο χωρών, το ακαθάριστο εθνικού προϊόντος, ήταν 1:1,5 υπέρ της Τουρκίας. Τώρα είναι 1:4. Σημειώστε ότι η Τουρκία καλύπτει το 75% των εξοπλιστικών της αμυντικών δαπανών από την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία. Όλα αυτά είναι παράγοντες για να καταλάβουμε ότι ναι, μεν χρειαζόμαστε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, μια μακροχρόνια όμως κούρσα εξοπλισμών μοιραία θα εξαντλήσει την οικονομία μας λόγω του διαφορετικού οικονομικού βάθους που έχουν οι δύο χώρες. Για την Αφρική τώρα, ξανά έχετε δίκιο. Όχι μόνο έχουμε μια μεγάλη διείσδυση των τουρκικών εταιριών. Πάνω από 15 δισεκατομμύρια ήταν το ισοζύγιο υπέρ της Τουρκίας το τελευταίο χρόνο και οι αντίστοιχες επενδύσεις των τουρκικών εταιριών. Και η τουρκική στρατιωτική παρουσία είναι έντονη. Η μεγαλύτερη βάση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι στο Τζιμπουτί της Σομαλίας. Αυτό δείχνει τις αυξημένες φιλοδοξίες που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Δεν επιχειρεί πια να είναι μια περιφερειακή δύναμη των Βαλκανίων ή του Καυκάσου. Οι φιλοδοξίες της εκτείνονται ευρύτερα. Ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να γίνει ο πρωταθλητής των Σουνιτών σε όλο τον κόσμο. Προβάλλει και όσο κατεξοχήν αντιαπικιοκράτης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα στην Αφρική. Εμείς αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε απέναντι σε αυτές τις φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι να υπερθυμίζουμε στη διεθνή κοινότητα ότι αυτές τις προβάλλει πολλές φορές ως διεθνής παραβάτης, έχοντας στρατεύματα στη Συρία, στην Κύπρο και στο Ιράκ. Επομένως, δεν είναι άτοπο να έχει φιλοδοξίες μια ανερχόμενη δύναμη, αρκεί αυτές τις φιλοδοξίες να τις θεμελιώνει στο διεθνές δίκαιο και να μην παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις. Εκεί νομίζω έγκυται τη δική μας στρατηγική. Πρέπει να ανανεώσουμε την παρουσία μας στην Αφρική. Είχαμε εκεί για πολλά χρόνια σημαντική διασπορά που ζούσε σε αρμονία με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είμαστε ποτέ αποικιακή δύναμη και ακριβώς για αυτό το λόγο ασκούμε κριτική στην επιλογή της κυβέρνησης να στείλει για πρώτη φορά μάχημες δυνάμεις και μάλιστα δυνάμεις ελίτ, κομάντος, τις ειδικές δυνάμεις που έχουμε στο Σαχέλ. Η αποστολή δυνάμεων μάχημων χωρίς την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποκλειστικά εκεί που επιχειρεί η Γαλλία στο πλαίσιο της σχέσης που είχε με μια πρώην αποικία της, αδυνατίζει ιδιαίτερα το μήνυμα που όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών
θέλαμε να φέρουμε στο προσκήνιο όταν μιλούσαμε με αφρικανικές ή αραβικές χώρες. Ότι δεν υπήρξαμε ποτέ αποικιακή δύναμη. Ότι μπορούμε να είμαστε για αυτόν τον λόγο μια ιδανική γέφυρα ανάμεσα στις χώρες αυτές και στο πολιτικό μας σπίτι, που είναι η Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν μια επαναφορά στην πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως να μην υπονομεύεται το δόγμα που πάγια είχαμε με τα πολιτευτικά, ότι η Ελλάδα είναι μια φιλιρηνική δύναμη, ότι το βασικό μας εργαλείο είναι η διπλωματία και ο διάλογος και όχι η αποστολή στρατευμάτων. Νίκος Πιτσέρης από το Σέντερ και την Καβάλα. Νίκο. Κύριε Υπουργέ, τη σημασία των σκληρών δεδομένων ήτι του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Εξωτερικών την αντιλαμβάνομαι, όπως νομίζω ότι την αντιλαμβάνεται ο καθένας, αλλά είναι μόνο ζήτημα προϋπολογισμού και εξόδων. Εγώ θα αντέτεινα ότι η κυβέρνηση έχει το τελευταίο χρόνο δείξει μια ιδιαίτερη διπλωματική δραστηριότητα σε πολλά μέτωπα, ακόμα και στη Λιβύη, σε συνεργασίες και με τη Γαλλία που δεν είναι μόνο στρατιωτικές αλλά και πολιτικές, και μια έντονη κινητικότητα που μάλλον έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα, ενδεχομένως στριμώξει την Τουρκία. Να σας αναφέρω για παράδειγμα ακόμη και το γεγονός ότι σε εκείνη την περίεργη επίθεση εντός εισαγωγικών που δέχθηκε η χώρα στα σύνορα από μετανάστες καθοδηγημένους, σπρωγμένους από την Τουρκία, η κυβέρνηση έφερε τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και αυτό ήταν μια επιτυχία. Τι λέτε? Ότι έχει κινητικότητα η ελληνική διπλωματία είναι αλήθεια. Το ότι επίσης αντιδράσαμε όπως έπρεπε να αντιδράσουμε στην προσπάθεια να εργαλειοποιηθεί το προσφυγικό στον Εύρο είναι επίσης αλήθεια. Συνδυάστε όμως αυτά τα δεδομένα με την αδυναμία αποτροπής της πιο μακροχρόνιας αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μας που έγινε στο Αιγαίο την περασμένη χρονιά. Δεν ξανά έχει γίνει επί 4 μήνες να έχουμε παρουσία, όχι απλώς παρουσία, παραβίαση, προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΕΟΣ μας. Την αδυναμία της κυβέρνησης να πετύχει κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραβίαση αυτή. Νομίζω όμως ότι η βασικότερη κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση είναι μια αλλίωση που βλέπουμε του πάγιου δόγματος που έχει η χώρα μας τουλάχιστον από το 1979, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα, που είναι ότι η χώρα μας πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια επιστροφή στη λογική του προκεχωρημένου φυλακίου, δηλαδή που αντανακλά μια αντίληψη ουσιαστικά ψυχροπολεμική. Δεν το λέω αυτό τυχαία. Το ότι η χώρα μας είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης το προέβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν Πρωθυπουργός, στη συζήτηση για την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Και βλέπουμε να μην είναι μόνο στα λόγια αυτό, να συνδυάζεται με πολιτικές ανατροπής παγίων δογμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής. Δεν είναι μόνο για το Σαχέλ που συζητούσαμε προηγουμένως. Ακόμα πιο επικίνδυνη, ακριβώς επειδή ανατρέπει σταθερές εξωτερικής πολιτικής, είναι η αποστολή στρατευμάτων της πυροβολοαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, για να συμμετέχουν σε ένα ιδιαίτερα άσχημο πόλεμο με την Ιεμένη, όπου υπάρχουν θύματα πολλά παιδιά, πολλά μικρά παιδιά, όπου διερευνείται ήδη από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών η όλη κατάσταση για τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Σε ό,τι αφορά όμως τη διπλωματία, το κρίσιμο είναι ότι για πρώτη φορά θα γίνουμε μέρος μιας ενδοαραβικής σύραξης, μιας σύραξης σιητών-σουνητών, ακυρώνοντας πάλι αυτή την πάγια πολιτική μας, ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε στις συγκρούσεις, θέλουμε να είμαστε ένας τίμιος συνομιλητής και ενδεχομένως μεσολαβητής με όλες τις πλευρές. Με λίγα λόγια απαντώ στο ερώτημά σας ότι κινητικότητα υπάρχει, πολλές φορές φαίνεται όμως να μετατοπίζει σταθερές και δόγματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και αυτό το θεωρούμε ανησυχητικό. Μάλιστα. Πάμε προς ολοκλήρωση. Ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε ως παρατηρητής στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών. Τι ευρήματα υπάρχουν εκεί, τι γίνεται με την κινητικότητα στην Ευρώπη? Και ένα ακόμη δεύτερο ερώτημα, αυτό που ανέκυψε μέσα στη Βουλή, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γεραπετρής επικαλέστηκε εσάς και είπε: ρωτήστε τον κύριο Κατρούγκαλο, αυτό λέει δεν πατάει στο σύνταγμα.
Εντάξει, απάντησα ήδη με μια ανάρτησή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ξεκινήσω από το λιγότερο σημαντικό και θα πάω και στα σημαντικά. Προφανώς ο συνάδελφος προς στιγμή ξέχασε. Είναι καλός συνταγματολόγος, δεν είναι κάτι που θέλω να το αποδώσω σε άγνοια. Ότι το Σύνταγμα ρητά προβλέπει ότι όταν παραιτηθεί μια κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν πάμε σε διερευνητικές εντολές. Και δεν πάμε σε διερευνητικές εντολές, γιατί είναι προφανές ότι εφόσον ένα κόμμα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, δεν μπορεί να προκύψει άλλη κυβέρνηση. Το Σύνταγμα σε αυτή την περίπτωση προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τα κόμματα να δούμε μήπως μπορεί να προκύψει μια πιο οικουμενική κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση παρέτησης Παπανδρέου και κυβέρνησης Παπαδήμου. Αν όμως αυτό δεν πραγματοποιηθεί, πάμε σε εκλογές. Επομένως, αυτό που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, εκλογές, το έκανε γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πια ένα μείζον ζήτημα μόνο διαχειριστικής ανεπάρκειας. Το ζήτημα της πανδημίας θέτει θέματα και σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Είμαστε αυτή τη στιγμή χειρότερα από κάθε άλλη χώρα στη Δυτική Ευρώπη. Θέτει όμως και θέματα συνοχής της κοινωνίας και θέτει και ένα ζήτημα η όλη συμπεριφορά του Υπουργού ηθικής πολιτικής τάξης. Το Πρωθυπουργό. Δεν είναι δυνατόν να Του Πρωθυπουργού. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνει πριν από ένα μήνα, 1η Δεκεμβρίου, ότι το ίδιο πράγμα είναι από πλευράς επιβίωσης το να είναι κανείς και να νοσηλεύεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και το ίδιο να είναι διασωληνωμένος εκτός. Δεν είναι μόνο αυτό το αυταπόδεικτα λάθος που είπε. Είναι ότι είχε στα χέρια του αντίθετη έκθεση στενού του συνεργάτη, του κυρίου Τσόδρα και του κυρίου Λίτρα, που τα ακριβώς αντίθετα έλεγε και μάλιστα υπογράμμιζε ότι το 1/3 όσων έχουν πεθάνει από COVID, αν είχαν τη δυνατότητα να έχουν νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, θα είχαν σωθεί. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, για πρώτη φορά θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωσή μας να θέσουμε το ζήτημα των εκλογών. Για να προκύψει μια προοδευτική διακυβέρνηση μέσω της συμμαχίας εκείνων των δυνάμεων που δεν θέλουν την παράταση στην κυβέρνηση της δεξιάς. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχει και η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον η συμμετοχή του στην συνάντηση κορυφής των σοσιαλιστών. Προωθούμε και στην Ευρώπη τη δυνατότητα μιας συμμαχίας ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι δεν συναντήθηκε απλώς με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Σόλτς, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δέχθηκε πρόσκληση και από τον απερχόμενο Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον κύριο Κώστα, να συμμετέχει στην προεκλογική του εκστρατεία τον Ιανουάριο, για να στείλει ένα μήνυμα ότι χρειαζόμαστε ξανά μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Πορτογαλία. Και αντίστοιχη πρόσκληση από τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία, τον κύριο Λέτα, να μιλήσει στην Ιταλία το Μάρτιο σε μια εκδήλωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άρα, ο στόχος μας είναι αυτός. Μια συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων. Να υποθέσουμε, κάνουμε και λίγο χιούμορ, ότι δημοσκοπικά ο κύριος Τσίπρας στην Πορτογαλία, στην Ιταλία πάει καλά, αλλά στην Ελλάδα δεν πάει καλά. Θα δούμε όταν θα έχουμε τις εκλογές κοντά. Και όταν το δίλημα θα είναι αυτό που σας είπα. Αν θέλει ο κόσμος να συζητήσει. Ένα ερώτημα να θέσει. Αν θέλει μια αλλακτική διακυβέρνηση. Έλα, Νίκο, και κλείνουμε. Δεν έχω χρόνο. Νίκο. Κύριε Κατρούγαλο, συμμετείχατε στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών, δεν είναι η πρώτη φορά. Συμμετέχετε ως φίλοι και σύμμαχοι, είστε δηλαδή, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα αριστερών ριζοσπαστών που προσβλέπει και σε ευρύτερες συμμαχίες, ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε θέση να εκφράσει πολιτικά τη σοσιαλδημοκρατία? Αυτό που επιδιώκουμε στην Ευρώπη είναι να γίνουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην πολιτική μας οικογένεια που είναι η αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία και την οικολογία. Στην Ελλάδα μας έχει τύχει ο κλήρος να εκφράζουμε τον κορμό της δημοκρατικής παράταξης. Θέλουμε επομένως εδώ να εκφράσουμε όλο το χώρο της προοδευτικής Ελλάδας από το προοδευτικό κέντρο έως την αριστερά. Με τελικό σκοπό και στις δύο περιπτώσεις, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μια νέα συμμαχία όλων αυτών των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να ευχηθούμε καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ όλους σας για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ουσιαστικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πάμε να δούμε πώς είναι η κίνηση στην αγορά και τα νέα μέτρα. Περιορισμένη παραμένει η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση ανακοινώθηκε πως θα αυξηθεί η συχνότητα ελέγχων για να διαπιστωθεί αν τηρούν τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό. Στη συνάντηση που είχαν πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης και η ηγεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αναφορά έγινε στην δύσκολη περίοδο και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι έμποροι. Λοιπόν, την κίνηση στην αγορά και τα νέα μέτρα θα τα συζητήσουμε με δύο πρόεδρους των εμπορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλιππίδη. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και τον κύριο Δραγατσίκα, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης. Καλησπέρα, κύριε Δραγατσίκα. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κοντά μας ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ, ο Βαγγέλης Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ και η Δήμητρα η Μακρύ από το Δίον. Να ξεκινήσουμε από τη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι η κίνηση στην αγορά, κύριε Πρόεδρε, τα νέα μέτρα που θα υπάρξουν μέσα στην αγορά? Η κίνηση είναι υποτονική όπως ήταν μέχρι τώρα. Δυστυχώς δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Την Κυριακή, την οποία περιμέναμε κάτι να αλλάξει, είδαμε πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε ανάκαμψη στα ταμεία μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται κατά καιρούς για ανάπτυξη και για αύξηση του τζίρου πληθυσμού εμπορίου, δυστυχώς δεν παλιτεύονται στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι περνάει ο κόσμος αλλά δεν ακουμπάει. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με την ακρίβεια. Έχει να κάνει με την ακρίβεια, είναι δικαιολογημένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου, μια και εμείς το είχαμε προβλέψει ότι δυστυχώς δεν θα γίνει δουλειά ούτε τα Χριστούγεννα, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο 2 ετών. Από την άλλη μεριά η τσέπη του καταναλωτή είναι μία, δεν έχει διαφορετικές θηρίδες η τσέπη του, οπότε όταν αυξάνονται τα είδη πρώτης ανάγκης, δυστυχώς δεν περισσεύουν χρήματα για τα προϊόντα τα δικά μας, τα οποία είναι δεύτερης ανάγκης, όπως είναι τα ρούχα, τα παπούτσια, τα ηλεκτρικά είδη και όλα αυτά τα οποία εμείς εκπροσωπούμε κατά μείζωνα λόγο. Ευαγγέλη Χριστόδουλε. Το καταλαβαίνουμε και εμείς από τους ανθρώπους που συνομιλούμε στην αγορά έξω. Άλλες εποχές λέγαμε περιμένουν οι πολίτες να πάρουν το δώρο των Χριστουγέννων, κάποιο επίδομα για να κάνουν τις αγορές. Την περίοδο αυτή το δώρο το περιμένουν για να πληρώσουν υποχρεώσεις που τρέχουν, κύριε Φιλιππίδη. Είτε είναι τα αυξημένα έξοδα όπως είναι η θέρμανση, το αυξημένο ρεύμα, τα τέλη, παρακαλώ. Και εγώ δεν σας ακούω. Τώρα μας ακούτε, κύριε Φιλιππίδη? Δεν ακούμε κάτι, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιο θέμα με τη σύνδεση, μας ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω λίγο. Ναι, ναι, κύριε Φιλιππίδη. Ορίστε, κύριε Χριστόδουλε, Βαγγέλη. Ναι, επιβεβαιώνω απλώς τον κύριο Φιλιππίδη από την εικόνα που έχουμε από την δική μας την περιοχή. Οι πολίτες περιμένουν να πάρουν το δώρο ή το επίδομα που ήθιστε να δίνετε την περίοδο αυτή, όχι για να αγοράσουν, να μπουν στην αγορά και να ψωνίσουν, αλλά για να πληρώσουν τρέχουσες υποχρεώσεις, να πληρώσουν το ρεύμα, τη θέρμανση, τα τέλη που είναι αυτές οι μέρες να πληρωθούν. Και δεν περισσεύει τίποτα ούτε για ταξίδια, για ένα ταξίδι αναψυχής των Χριστουγέννων, ούτε για τις αγορές των Χριστουγέννων. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Φιλιππίδη. Και δυστυχώς το πρόβλημα το μεγάλο αυτή την περίοδο είναι ότι δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση αυτό το οποίο συμβαίνει έξω. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα,
γιατί έτσι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Με το να λέμε ότι αυξάνει το τζίρος και ότι τα πράγματα πάνε καλά, δεν νομίζω να λύνουμε το πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και από εκεί και πέρα να δώσουμε λύσεις, οι οποίες καλώς και κακώς θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, αλλά από την άλλη μεριά και της πραγματικής οικονομίας. Και επειδή, κύριε Φιλιππίδη, η αγορά είναι και ψυχολογία, με τι ψυχολογία να ψωνίσει ο κόσμος, ακόμα και αν έχει χρήματα, όταν ακούει ότι έρχονται νέα μέτρα, έρχονται νέοι περιορισμοί, έρχεται μια νέα κατάσταση? Είναι και αυτό το οποίο λέτε, είναι και η ψυχολογία, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Δεν υπάρχει χρήμα το οποίο είναι προς κατανάλωση. Όλα τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στην τσέπη του καταναλωτή, δυστυχώς για όλους εμάς, πρέπει να πληρώσουν ανάγκες ή χρέη τα οποία έχουν δημιουργήσει τη διετία. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωραία. Ακόμη και με το να μεταφέρουμε υποχρεώσεις τον Ιούνιο του 2022, δεν νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι να ξαναστηθούμε πάνω σε ένα τραπέζι και να ξανασυζητήσουμε το πρόβλημα του εμπορίου στην Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση από κανέναν και βλέπω ότι υπάρχουν και συζητήσεις αυτή τη στιγμή για το ωράριο, αν θα ανοίξουμε μια ώρα αργότερα ή μια ώρα νωρίτερα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί μεταθέτουμε την ατζέντα κάπου αλλού. Το πρόβλημά μας εμάς δεν είναι αν θα ανοίξουμε στις 9 ή στις 10 η ώρα ή στις 8 το πρωί. Το πρόβλημά μας είναι ότι δυστυχώς ανοίγουμε και κλείνουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα πολύ. Για να πάρουμε το κλίμα από τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, ο κύριος Δραγατσίκας. Κύριε Δραγατσίκα. Γεια σας, κύριε Καρπίδη, ευχαριστούμε και πάλι. Το κλίμα είναι ακριβώς ίδιο όπως το περιέγραψε και ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλιππίδης. Η αγορά είναι υποτονική ακόμη. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη εικόνα, δηλαδή από σήμερα Δευτέρα. Πάντα συνήθως έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Οι τελευταίες μέρες είναι αυτές που έχουν και την περισσότερη κίνηση. Ο κόσμος περιμένει να πάρει το δώρο των Χριστουγέννων για να βγει στην αγορά και να κάνει τα απαραίτητα ψώνια, τις απαραίτητες αγορές. Αυτή είναι η εικόνα. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Πιστεύω ότι μέχρι και την Παρασκευή να υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην αγορά και ο κόσμος να βγει στην αγορά και να κάνει τις αγορές του. Νίκος Πιτσέρη. Είναι γνωστό το ζήτημα, έχει να κάνει με την οικονομική αποδυνάμωση των καταναλωτών και όλα αυτά τα μέτρα και την ψυχολογία και όλα αυτά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα, είναι η αλλαγή που έχει φέρει η πανδημία με την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό πώς το εισπράτεται και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε, ο καθένας μόνος του μέσω κλάστερς? Κύριε Φιλιππίδη και κύριε Δραγατσίκα. Ακούστε να σας πω, καταρχάς αν μου δίνετε το λόγο θέλω να πω το εξής. Πραγματικά το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξήσει την περίοδο της πανδημίας, έχει ανέβει πάρα πολύ, αλλά είναι ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν μπορεί να σώσει μια επιχείρηση μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι μια πραγματικότητα ότι πηγαίνουμε σε άλλες εποχές και είναι μια πραγματικότητα ότι όλοι θα πρέπει να αντιδράσουμε πάνω σε αυτό το επίπεδο. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ήδη αντιδρούμε στη συγκεκριμένη συγκυρία. Δημιουργούμε την πλατφόρμα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δημιουργούμε e-shop στα μαγαζιά και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να, αν μη τι άλλο, να συμμετέχουμε και σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Τώρα από την άλλη μεριά δεν λύνεται το πρόβλημα ούτε με τα e-shops. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες παίρνουν τεράστια μεγέθη στο θέμα των e-shops και εμείς πάλι θα μείνουμε στην ουρά και θα βλέπουμε τα τρένα να περνάνε που λένε. Άλλες είναι οι λύσεις, άλλες λύσεις ψάχνουμε, άλλη συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση όσον αφορά το θέμα του εμπορίου, πώς αν μη τι άλλο θα βρούμε τους κανόνες και τις λύσεις και πώς επιτέλους θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί μέχρι στιγμής μην ξεχνάτε ότι τα 15 τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν από αυτόν τον τόπο δεν έχουν βγάλει ούτε έναν ευεργετικό νόμο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κύριε Δραγατσίκα, συμφωνείτε? Ποια είναι η άποψή σας και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και το ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν πολιτικές ουσιαστικές από όλες τις κυβερνήσεις για να στηριχθεί το εμπόριο στη χώρα μας και οι μικρομεσαίες, όπως είπε ο κύριος Φιλιππίδης? Εμένα ρωτάτε, κύριε Καρπίδη? Ναι, εσάς. Α, ναι.
Η άποψή μας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εγώ την έχω πει αρκετές φορές, είναι μια εξέλιξη στην οποία θα πρέπει και η μικρομεσαία επιχείρηση και ακόμη και αυτή η μικρότερη επιχείρηση που εμείς προσωπούμε θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρήν, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όμως της μικρομεσαίας επιχείρησης σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να υπάρχουν. Θα το πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβει ο καθένας. Όταν μια επιχείρηση της περιφέρειας της επαρχίας ή ακόμη και της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να στοκάρει εμπορεύματα εκατοντάδων χιλιάδων για να εξυπηρετήσει, μια αντίστοιχη επιχείρηση των Αθηνών που ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και μόνο μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά χωρίς να έχει καθόλου αποθέματα. Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις, τα περισσότερα εργοστάσια και εισαγωγής βρίσκονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να πάει ο καθένας και να παίρνει ένα-ένα-ένα-ένα και να κάνει σήμερα την αποστολή του και φυσικά να είναι άμεσα εκτελέσιμη παραγγελία. Ενώ εγώ θα πρέπει ή να στοκάρω το εμπόρευμα στο κατάστημά μου ή θα πρέπει να έχω μεγαλύτερη καθυστέρηση και έξοδα μεταφορικά και φυσικά ημέρες και δεν θα το προτιμήσω ο καταναλωτής. Αν εγώ πω ότι θα έχω παράδοση 3 έως 7 μέρες, ποιο θα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τον ανταγωνιστή μου των Αθηνών, ο οποίος θα το έχει άμεσα παραδοτέω. Δεν υπάρχει λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούμε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών των επιχειρήσεων. Και φυσικά οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν αυτό ακόμη πιο έντονο, δημιουργώντας τις οικονομίες κλίμακας, που και σε αυτό το κομμάτι εμείς οι μικρομεσαίοι δεν μπορούμε να πάμε. Ένα τελευταίο ερώτημα από τη Δήμητρα τη Μακρύ, τη Θεσσαλονίκη, το 2 και να κλείσουμε. Δήμητρα. Να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Εγώ θα ήθελα αφενός το γεγονός ότι έχουμε καινούριο εργασιακό νόμο που ισχύει από φέτος και το γεγονός ότι έχουμε συνθήκες πανδημίας, το οποίο σημαίνει ότι ένα μέρος του προσωπικού των εμπορικών καταστημάτων θα πρέπει να ασχολείται με τον έλεγχο των πελατών. Τι γίνεται προς αυτό, τηρούνται οι συνθήκες, τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων ή έχουμε περάσει σε καθεστώς γαλέρας? Κύριε Φιλιππίδη. Είμαστε σε μια εποχή, κοιτάξτε να σου πω, είμαστε σε μια εποχή φυσικά που έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά αυτό το οποίο είπα όσον αφορά για τον έλεγχο των καταναλωτών και λοιπά, εμείς από την πρώτη στιγμή βγήκαμε απέναντι υπό την έννοια ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον ελεγχτή ή τον χωροπύλακα στα μαγαζιά μας και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και 300.000 αυταπασχολούμενοι σε αυτόν τον τόπο που αν μη τι άλλο δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να πάνε στο μαγαζί τους, να ανοίξουν το πρωί, να σερβίρουν τον πελάτη, να κάνουν έλεγχο στην πόρτα και όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δυσκολεύει η ζωή μας, πραγματικά δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά δυσκολεύει πολύ περισσότερο το γεγονός ότι δεν έχει δουλειά στην αγορά γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Τώρα από την άλλη μεριά θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμη σε αυτό που είπε ο κ. Δακαζίνας. Εμάς το πρόβλημά μας δεν είναι οι αθηναϊκές επιχειρήσεις. Είναι ότι όταν θα κάνεις ένα ισόπιο, όταν θα μπεις στο παγκόσμιο γίγνεσθε, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα γιατί για να σε ανακαλύψει ο καταναλωτής θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα στη διαφήμιση, θα πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι μια καινούργια δουλειά στην οποία θα πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει δύο πράγματα μαζί με ένα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο παγκόσμιο γίγνεσθε με τις πλατφόρμες που ετοιμάζει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Αλλά είναι οπωσδήποτε κυβερνητική απόφαση, αν μας θέλουν πραγματικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ή αν θέλουν να ασχοληθούν μόνο με τις πολυεθνικές εταιρείες και τις μεγάλες εταιρείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φιλιππίδη. Ένα τελευταίο σχόλιο και από τον κύριο Δραγατσίκα και να κλείσουμε. Κύριε Δραγατσίκα, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Όσον αφορά στον έλεγχο, αυτό που είπατε, ναι, έχει προσθεθεί μια δουλειά και στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Πολύ δύσκολη η κατάσταση είναι και αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και από την αρχή. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Το βασικό είναι αυτό, η έλλειψη των χρημάτων. Και δυστυχώς αυτό έρχεται επάνω σε όλη αυτή τη συγκυρία με την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, με όλες τις αυξήσεις, με τα τέλη κυκλοφορίας, με όλα αυτά. Και όλα αυτά δυστυχώς επιβαρύνουν και πάλι την αγορά. Και όλα αυτά αντανακλούν στην αγορά και παίρνουν από το πορτοφόλι του καταναλωτή. Άρα η αγορά με τι θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει έξω με πολύ λιγότερα χρήματα. Και όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, όπως καταλαβαίνετε. Θα οδηγηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε συρρήκνωση
και το μέλλον είναι άγνωστο πραγματικά. Ωραία. Να ευχηθούμε οι επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές να είναι θετικές, να υπάρξει κίνηση, να κάνουμε έκκληση στον κόσμο να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις στον τόπο του. Έτσι. Σκεφτείτε να σβήσουν τα καταστήματα είτε στην Τζιμισκή τα φώτα, λέω μια οδό κύριε Φιλιππίδη, είτε η Αλεξάνδρου ή οποιαδήποτε άλλη οδό στην Κοζάνη, στην Καβάλα κτλ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Πάμε στον Νίκο τον Σπιτσέρη και στην Καβάλα που έχουμε πλέον αλλαγή στο ωράριο, όπως το δείξαμε και με τον πρόεδρο του επιμελητήριου της Ροδόπης προχθές την Παρασκευή που ήμασταν από την Καβάλα με την εκπομπή. Νίκο. Ναι, Θόδωρε, δεν αρκεί αυτό για να λύσει το πρόβλημα της αγοράς. Τα προβλήματα της αγοράς είναι πολλά και τα ανέφεραν οι συνομιλητές μας, αλλά σίγουρα είναι διόρθωση μιας εντελώς εσφαλμένης απόφασης, η οποία πολύ εσφαλμένα άργησε κατά πολύ να αλλάξει. Τέλος πάντων, άλλαξε από σήμερα και στην Καβάλα και σε όλες τις πόλεις της χώρας με ανάλογα πληθυσμιακά δεδομένα. Η αγορά ξεκινάει κανονικά 8.30 ώρα το πρωί, όπως είχαν συνηθίσει και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές, και αυτό είναι κάτι. Για πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ που έχουμε από την Καβάλα. Στις 8.30 και όχι στις 10 θα ανοίγει από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου η αγορά και στην Καβάλα, μετά από προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, αλλά και πόλεων με ίδια πληθυσμιακά μεγέθη. Το εορταστικό ωράριο αλλάζει αύριο. Έχουμε την αλλαγή που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ, και από αύριο έρχεται μία κανονικότητα σε σχέση με το ωράριο. Εισακούστηκαν επιτέλους οι φωνές μας και οι εκκλήσεις μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και επανερχόμαστε από αύριο στο κανονικό και το γνωστό για όλους μας ωράριο, των 8.30 το πρωί. Απόψε το βράδυ θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μία τροποποίηση ως προς το άνοιγμα των καταστημάτων. Τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 8.30 και θα κλείνουν στις 2. Έτσι θα πορευτούμε όλο το επόμενο διάστημα μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου, που μέχρι τότε είναι η ισχύ της Kia που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ. Και στην Κομωτινή επαναφέρεται το παλιό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, με τους υπεύθυνους να κάνουν λόγο για ένα μέτρο που στην Κομωτινή φαίνεται πως τελικά δεν λειτουργήσε, καθώς είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συσσόρευση πελατών στο διαθέσιμο χρόνο από τις 10 το πρωί έως και το μεσημέρι, που αποτελεί ωράριο συνήθειας για τους καταναλωτές. Ναι, ήταν ένα δίκαιο αίτημα όλων των μικρών πόλεων να αλλάξει αυτό το ωράριο, το οποίο δεν αποσκοπούσε σε τίποτα στην προστασία από την πανδημία. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ήταν πολύ σωστό, αλλά για μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα. Στις μικρές πόλεις δημιουργούσε μόνο δυσχέρεια και τίποτα παραπάνω. Επιτέλους, έστω και αυτή τη στιγμή, επανέρχεται η κανονικότητα, οπότε από αύριο μπαίνουμε για τους φυσιολογικούς μας ρυθμούς, όπου όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε. Αξίζει να αναφερθεί ότι την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα και στην Καβάλα παρέμειναν ανοιχτά, με την αγορά να είναι γεμάτη από καταναλωτές, με ένα μέρος εξ αυτών να προχωρούν σε έρευνα αγοράς και το υπόλοιπο να κυκλοφορεί με σακούλες στο χέρι. Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και στην Καβάλα, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Είναι καλό ότι υπάρχει καλός καιρός από την πανδημία και ο κόσμος κυκλοφορεί και ψωνίζει. Σίγουρα όμως, αν το κοιτάξουμε από τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, η κίνηση δεν ήταν ικανοποιητική. Ήταν και ο καιρός που δεν βοήθησε. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες όμως να υπάρχει αύξηση στην κίνηση και στις αγορές δηλαδή του κόσμου. Αρκετά πράγματα. Πώς βλέπετε έτσι την κίνηση στην αγορά, έχει κατέβει και κόσμος, μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Εννοείται και είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι η τελευταία Κυριακή του έτους που είναι ανοιχτή η αγορά της πόλης μας. Πολύ ωραίος ο καιρός, εορταστική διάθεση, βλέπουμε μουσικές από άκρης άκρη της πόλης και αρκετός κόσμος, αρκετή κίνηση και από πεζούς και από αυτοκίνητα. Η κίνηση πιστεύουμε θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, υπάρχει κόσμος στην αγορά. Οπότε για να κατεβαίνει τόσος κόσμος στην αγορά σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή που δεν είχε σχεδόν καθόλου κόσμο, σημαίνει ότι ο κόσμος κατεβαίνει για να κάνει τις αγορές του. Πέρσι ήταν και διαφορετικά σίγουρα. Θα έλεγα δύο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ότι ξεκινάει η αγοραστική κίνηση να βελτιώνεται. Τώρα όμως το βλέπουμε για το τελευταίο δεκαήμερο επί της ουσίας πριν την ημέρα των Χριστουγέννων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών περιμένουν το δώρο των Χριστουγέννων προκειμένου να ολοκληρώσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Σήμερα περίμενα μόνο οι βόλτες.
Μόνο βόλτες. Τα χριστουγεννιάτικα δώρα πότε θα πάρετε? Τα πήραμε. Τελειώσατε κιόλας? Τελειώσαμε. Πέρσι βέβαια δεν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης. Και αυτό ίσως βοηθούσε πολύ στα οικονομικά του καταναλωτή, ο οποίος δεν έβγαινε έξω για να φάει και να διασκεδάσει. Οπότε τα χρήματά του ίσως τα εναπόθεσε σε εσάς. Σίγουρα υπήρχε και αυτό πέρσι. Απ' την άλλη, πέρσι υπήρχε το click away, υπήρχαν αυξημένες αγορές, επειδή εμείς έχουμε και e-shop, αυξημένες αγορές μέσω των e-shop. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στο κατάστημα, κυκλοφορεί όμως εδώ και καιρό. Πιθανό να μην έχει την ίδια αγοραστική δυνατότητα που είχε πέρσι. Εγώ απλά θέλω να πω, να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο για καλές γιορτές με υγεία. Και να τους καλέσω να στηρίξουν την τοπική μας αγορά φυσικά. Δεν παύουν να υπάρχουν και εκείνοι που ήδη έχουν κάνει τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Κατεβήκατε κάτω, βλέπουμε σακούλα, καλό είναι αυτό. Τι πήρατε? Τι θέλετε? Πιτζάμες. Πιτζάμες. Για να καθίσουμε τα Χριστούγεννα στο σπίτι μέσα. Πάμε να δούμε δύο ακόμη θέματα που μας αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα. Να καλησπέρισω τους δύο συναδέλφους, την Δήμητρα Τζάτσου από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα. Και τον Γιώργο Χοδρόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Και από σένα θα ξεκινήσω, όπου για μία ακόμη φορά έχουμε περιστατικά βίας στην Αλεξανδρούπολη. Για πες μας, Γιώργο. Έτσι. Μιλάμε για ακόμα μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας εδώ στην πόλη μας, στην Αλεξανδρούπολη, η οποία έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των τελευταίων ημερών. Να θυμίσουμε και την 29χρονη γυναίκα που πριν από μερικές ημέρες έχασε τη ζωή της. Αυτή τη φορά έχουμε μία γυναίκα ηλικίας 18 χρονών, η οποία μεταφέρθηκε επιγόντως το Σάββατο που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από συγγενείς της, τραυματισμένη για διενέργεια εξετάσεων λόγω σωματικής βίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, η άτυχη νεαρή υπέστη πολλαπλά τραύματα από τον σύζυγό της, την πεθερά της και τον κουνιάδο της, που φέρονται να την ξυλοκόπησαν. Η κοπέλα πέρασε σωρία από ακτινογραφίες και άλλες εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθούν οι βλάβες που υπέστη. Μπήκε στο νοσοκομείο περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε κατάσταση σοκ, καθώς την έφεραν οι συγγενείς της με ιδιωτικό όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε από την προηγούμενη Τετάρτη προς Πέμπτη τα ξημερώματα, επειδή ο σύζυγος της 18χρονης την κατηγόρησε ότι δεν σηκώθηκε να πάει να ταΐσει το μωρό της και την ξυλοκόπησε. Στο περιστατικό, από ό,τι γνωρίζουμε, συμμετείχε η πεθερά της και η ανήλικη κουνιάδα της. Δύο ημέρες μετά, και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου, η νεαρή, όπως σας ανέφερα, μεταφέρθηκε από τον πατέρα της και τη μητέρα της στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου οι γιατροί την εξέτασαν και έκριναν ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία και έτσι αποχώρησε. Το απόγευμα, να πούμε, πήγε στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και υπέβαλε μήνυση για κακοποίηση εναντίον του συζύγου της, της πεθεράς της και της κουνιάδας της. Επειδή όμως είχε εκνεύσει η προθεσμία του αυτόφορου, δεν μπορούσε φυσικά να γίνει καμιά σύλληψη, έτσι ξεκίνησε την προανάκριση για το συμβάν και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Μάλιστα, συγκλονιστικά. Και να κλείσουμε λίγο ευχάριστα με τη Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως είναι οι ομορφιές της πόλης, στολισμένη για τα Χριστούγεννα. Έλα, Δήμητρα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μπει σε ρυθμούς Χριστουγέννων, έχουμε στολίσει την πόλη. Την ίδια ώρα υπάρχει ένας Θεσσαλονικιός, ο κύριος Γιάννης Παλαιχωρινός, ο οποίος πραγματικά μπορεί να χαρακτηριστεί ο Mr. Christmas, ο Θεσσαλονικιός Mr. Christmas, καθώς στολίζει μεγάλες πόλεις ολόκληρου του κόσμου και συγκεκριμένα μεγάλες πόλεις σε 82 χώρες του κόσμου. Να πούμε όμως ότι το οξύμορο της αυτής της κατάστασης είναι ότι ενώ αυτός ο άνθρωπος στολίζει από την Αθήνα μέχρι και το Πεκίνο, φορείς της πόλης μας δεν τον έχουν πλησιάσει για να στολίσει και τη Βόρεια Ελλάδα και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι λίγο οξύμορο την ίδια ώρα. Μάλιστα, έχουμε ρεπορτάζ, Ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Λαμπερά γιγαντιαία αρκουδάκια και λαγουδάκια, φωτισμένα μίνιβαν, παραμυθένια σπιτάκια, τρένα, ξωτικά και νάνι. Όλα αποτελούμενα από χιλιάδες λαμπιόνια φτιαγμένα από τα χέρια ενός Έλληνα. Ο Γιάννης Παλαιχωρινός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο Έλληνας Mr. Christmas από τη Θεσσαλονίκη. Στολίζει πλατείες, δρόμους και εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια δικά του λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικες κατασκευές κοσμούν αυτές τις ημέρες κεντρικά σημεία της Αθήνας, του Πεκίνου, του Σίνδεη, της Νέας Υόρκης και εκατοντάδων άλλων πόλων σε 82 χώρες του κόσμου. Η φωτοδιάσταση ξεκίνησε πριν από 34 χρόνια, κατασκευάζοντας φωτοσωλήνα.
Σήμερα λοιπόν εξελίχθηκε πάρα πάρα πολύ. Εξάγουμε σήμερα σε πάνω από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας είναι τα εμπορικά κέντρα, είναι οι δήμοι, είναι οι πόλεις, είναι θεματικά πάρκα. Στολίζουμε από την άκρη της γης, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Στολίζουμε από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, από την Αυστραλία μέχρι τη Βόρεια και Νότια Αφρική, από τα Εμιράτα και το Κατάρ μέχρι την Ρωσία. Και φτάνουμε, δηλαδή, το τελευταίο μας στολισμός, να φανταστείτε, ήταν στο βορειότερο μέρος της Ευρώπης, που είναι η πόλη του Τρόμσο, η οποία έχει 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες ημέρα. Λοιπόν, Δήμητρα, νομίζω είναι αυτό που λέμε και Γιώργο, ουδής αγιάζει στον τόπο του μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τους δύο συναδέλφους, και τον Γιώργο τον Χοντρόπουλο και τη Δήμητρα Τσάτσου. Να τους ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα, αλλά πολύ περισσότερο να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξενήσετε στις οθόνες σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.